Με μερικούς μήνες παράτασης εκτυλίσσεται ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, καθώς η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών ορίστηκε ως η 15η Οκτωβρίου. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας θα παραχωρηθεί για 40 χρόνια με το υπερταμείο να διατηρεί το 10% και διεκδικείται από 4 κοινοπραξίες, στις οποίες συμμετέχουν ηχηρά ονόματα του εγχώριου και όχι μόνο επιχειρήν. Η διαδικασία μάλιστα βρίσκεται σε πιο ώριμο στάδιο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα 22 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, για τα οποία υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο αξιοποίησης. Σύμφωνα δε με το αισιόδοξο σενάριο, πριν την εκπνοή της τρέχουσας χρονιάς θα υπάρξει κατακύρωση σε συμβασιούχο. Εκτίμηση του Υπερταμείου αλλά και του αρμόδιου Υπουργείου είναι ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2025 θα έχουμε σύμβαση ενεργή με τη νέα εταιρεία η οποία θα αναλάβει την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Ο αερολιμένας της Καλαμάτας, που ξεκίνησε να λειτουργεί πριν από περίπου 65 χρόνια, παρουσιάζει εικόνα φτωχών κτηριακών υποδομών, με τους χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που εξυπηρετεί κάθε χρόνο να αντικρίζουν τριτοκοσμικές συνθήκες που δεν αρμόζουν σε ένα διεθνές αεροδρόμιο. Η νέα σύμβαση προβλέπει αναβάθμιση του σταθμού τέρμιναλ και σε χώρους αλλά κυρίως σε επίπεδο ασφάλειας. Προβλέπει την επέκταση του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, την επέκταση του χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων και τη μεταφορά των δεξαμενών καυσίμων. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα βελτιώσουμε τις υποδομές του αεροδρομίου μας, θα το κάνουμε πολύ πιο σύγχρονο, πολύ πιο ασφαλές, αλλά κυρίως θα βελτιωθεί πάρα πολύ η εμπειρία των επισκεπτών, κάτι το οποίο θα μας διαφημίσει σε όλο τον πλανήτη μέσα από τις επισκέψεις που έρχονται κάθε χρόνο με τις αεροπορικές συνδέσεις. Την ανάγκη εξυγχρονισμού του αεροδρομίου της Καλαμάτας έχει επισημάνει ουκολίγες φορές η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, εκφράζοντας και σχετικές επιφυλάξεις λόγω των καθυστερήσεων. Επιμένουμε εδώ και χρόνια. Και τώρα που παίρνει την πορεία της ιδιωτικοποίησης, είπα, επαναλαμβάνω, και όποιος θέλει ας μας διαψεύσει. Και στην ιδιωτικοποίηση που μοχλεύονται αυτή τη στιγμή τα τεχνικά δελτία και οι προοπτικές του αεροδρομίου της Καλαμάτας, μοχλεύονται, επαναλαμβάνω, δεν θα υπάρχει ούτε ένα μέτρο επιπλέον στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης αεροπλάνων για να έρθουν στην Καλαμάτα μεγαλύτερα αεροπλάνα. Τι καθόμαστε και συζητάμε ότι θα φέρουμε πελάτες από την Αμερική? Πώς θα τους φέρουμε?